Ας ξεκινήσουμε από το εξής. Αν κάποιος μου ζήταγε να δώσω ένα τίτλο στον κύκλο εκδηλώσεων που γίνεται πλέον πανελλαδικά από τις οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ με τη συγκεκριμένη θεματολογία, νομίζω ότι το θέμα θα ήταν το «Συζητάμε για την επόμενη μέρα». Και το γεγονός ότι πλέον μπορούμε και συζητάμε για την επόμενη μέρα σε ένα καθεστώς με μεγαλύτερη ελευθερία από μόνο του είναι μια σημαντική νίκη. Αν κάποιος ανατρέξει στο καλοκαίρι του 2015 μετά από τον πολύ σκληρό συμβιβασμό, μετά τον εκβιασμό από τους θεσμούς, όταν προχωρήσαμε στις εκλογές του Σεπτεμβρίου, δεν νομίζω ότι θα ήταν κανένας μας σίγουρος ότι θα καταφέρουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτά τα τρία πολύ δύσκολα χρόνια, ότι θα ήταν μια διαδικασία η οποία θα μπορούσαμε όντως να κρατήσουμε και να σώσουμε τόσα πολλά πράγματα, και όχι απλά αυτό, αλλά να κλείσει ένας κύκλος και να κλείσουμε με καλούς όρους, έτσι ώστε να μπορούμε να σχεδιάζουμε με διαφορετική προοπτική την επόμενη μέρα. Αυτό είναι μια νίκη την οποία πρέπει να κρατήσουμε και πάνω σε αυτή πρέπει να σχεδιάσουμε από εδώ και πέρα. Πρώτη σημαντική παρατήρηση, η έξοδος από το πρόγραμμα δημοσιονομικής στήριξης, η λήξη του προγράμματος δημοσιονομικής στήριξης δεν είναι απλά μια ημερομηνία, δεν είναι απλά μια τυπική διαδικασία. Και νομίζω ότι αν υπάρχει ένα αποτέλεσμα που το φωτίζει αυτό με τον καλύτερο τρόπο, είναι ήδη ο προϋπολογισμός που ξεκινάει να συζητιέται από την Τετάρτη στη Νέα Βουλή. Αυτός ο προϋπολογισμός αποδεικνύει ότι όντως η λήξη του προγράμματος δεν ήταν μια τυπική διαδικασία, δεν ήταν ότι τελείωσε κάτι στις 20 Αυγούστου, αλλά και από τις 21 και μετά συνεχίζουμε να είμαστε στο ίδιο πλαίσιο, και αποδεικνύει ότι βρισκόμαστε πλέον και σε ένα χώρο με πολύ μεγαλύτερο πεδίο ελευθερίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του πεδίου ελευθερίας είναι η αυριανή συζήτηση στη Βουλή, όπου αύριο στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και του Υπουργείου Οικονομικών θα ψηφιστεί η ακύρωση για το μέτρο για την περικοπή της προσωπικής διαφοράς για το 2019, ένα μέτρο στο οποίο από την πρώτη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση είχε πει ότι είναι και δημοσιονομικά και διαρθρωτικά ένα μέτρο το οποίο δεν έπρεπε να προχωρήσει, αλλά θα μου επιτρέψετε να επανέλθω σε αυτό σε λίγο. Συζητώντας για την επόμενη μέρα, νομίζω ότι το χαρακτηριστικό που πρέπει να βάλουμε συζητώντας για την δίκαιη ανάπτυξη, που είναι το κεντρικό πλάνο της κυβέρνησης, δίκαιη ανάπτυξη σημαίνει κάποια συγκεκριμένα κοινωνικά χαρακτηριστικά. Δίκαιη ανάπτυξη σημαίνει ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να δουλέψουμε και ως κυβέρνηση για αυτό που ονομάζουμε κόσμος της εργασίας, για αυτό που ονομάζουμε μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Και το τονίζω αυτό γιατί δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι γενικά και αόριστα η ανάπτυξη από μόνη της δεν φέρει κάποιο κοινωνικό πρόσημο. Η ανάπτυξη από μόνη της δεν αποτελεί την απάντηση στην οικονομική κρίση και την ύφεση. Γιατί και την περίοδο από το 1993 ως το 2008 η ελληνική οικονομία ήταν μια οικονομία που το ΑΕΠ της αυξήθηκε σχεδόν 60%. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση ΑΕΠ στην Ευρωζώνη με εξαίρεση την Ιρλανδία. Και όμως η ανάπτυξη που ζήσαμε ως χώρα από την περίοδο αυτή την περίοδο από το 1993 στο 2008 με μαθηματική ακρίβεια οδηγούσε στην κρίση την οποία ζήσαμε και αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να επουλώσουμε τις πληγές της. Άρα τα δύο βασικά ζητήματα που θα βάζαμε για την επόμενη μέρα και ως στόχος και πάνω σε αυτά θα προσπαθήσω και εγώ να επικεντρώσω περισσότερο τη σημερινή τοποθέτηση είναι το ένα το ζήτημα της προστασίας της εργασίας και το δεύτερο το ίδιο το ζήτημα της δημοκρατίας. Και το ζήτημα της δημοκρατίας πιάνει μια σειρά από θεσμικές παρεμβάσεις, τόσο στη συνταγματική αναθεώρηση, όσο όμως και στο ζήτημα της τοπικής αυτοδιοίκησης, για το οποίο είμαι σίγουρος ότι και ο σύντροφος ο Αλέξης θα μίλαγε λίγο περισσότερο σήμερα. Πρώτο σημείο το οποίο πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μας ότι η σημερινή εξέλιξη, το γεγονός δηλαδή ότι ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα και ολοκληρώθηκε με τους συγκεκριμένους όρους και μπορούμε να συζητάμε με μεγαλύτερη ελευθερία, δεν ήταν μια αυτονόητη διαδικασία. Δεν ήταν κάτι που θα συνέβαινε ούτως ή άλλως. Και δεν ήταν κάτι το οποίο θα συνέβαινε ούτως ή άλλως με τους συγκεκριμένους όρους. Αξίζει να σκεφτούμε πάνω στο εξής. Οι κατηγορίες στο ερώτημα γιατί κατάφερε αυτή η κυβέρνηση κάτι το οποίο δεν είχε καταφέρει καμία από τις άλλες κυβερνήσεις. Δηλαδή να ολοκληρώσει το πρόγραμμα, να τελειώσει το πρόγραμμα, να καταφέρει να πιάσει τους δημοσιονομικούς στόχους, στόχους που ήταν πολύ χαμηλότεροι από τους στόχους που είχαν ψηφίσει και είχαν προβλέψει οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Αν προσπαθήσουμε να ακούσουμε την κριτική που γίνεται από το αντίπαλο στρατόπεδο, δεν θα μπορέσουμε να βρούμε μια συνοχή.
και δεν θα μπορέσουμε να βρούμε μια συνοχή, γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση και όλο το πολιτικό και μηντιακό σύστημα που τη στηρίζει εκτοξεύουν τις πιο αντιφατικές κατηγορίες απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή μπορεί να λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τα κατάφερε γιατί είναι, ακολουθεί κατά γράμμα όλες τις εντολές που δίνουν οι θεσμοί. Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο όμως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια δύναμη που είναι εχθρική προς την ανάπτυξη, είναι μια δύναμη που παραμένει δογματική και προσκολλημένη σε δόγματα της αριστεράς, και άρα υπάρχει αυτή η βασική αντίθεση. Αυτό το οποίο δεν μπορούν να δεχτούν και δεν μπορούν να κατανοήσουν είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε αυτά τα 3 χρόνια να δώσει μια πολύ σημαντική μάχη και να κλείσει αυτό το πρόγραμμα, όχι ακολουθώντας κατά γράμμα την λογική των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής, άρα πάρα πολλές φορές πηγαίνοντας κόντρα σε αυτή τη λογική. Γιατί το να δώσεις δωρεάν πρόσβαση, καθολικά δωρεάν πρόσβαση στη δημόσια υγεία για όλους τους ανασφάλιστους, δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν μέσα στη λογική του προγράμματος. Το να καταφέρεις να πας στις δαπάνες για την κοινωνική πρόνοια από τα 800 εκατομμύρια στο 1,4 δις δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν μέσα στη λογική του προγράμματος. Το να μπορέσεις να δώσεις τη μάχη και να κερδίσεις τη μάχη για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας ήταν κάτι όχι απλά ξένο, ήταν κάτι ευθέως εχθρικό απέναντι στη λογική της εσωτερικής υποτίμησης της εργατικής δύναμης που ήταν, αν θέλετε, ο πυρήνας αυτού του προγράμματος. Και μπροστά σε αυτή την αντίφαση, πώς τοποθετείται η αξιωματική αντιπολίτευση? Νομίζω ότι σε μία φράση, η μία λέξη που συμπυκνώνει όλη την κριτική και όλη την τοποθέτηση της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, και δυστυχώς όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και μερίδας του τύπου που έχει επιλέξει να λειτουργεί καθαρά τόσο ταυτισμένα με συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, νομίζω ότι αυτή μία λέξη θα ήταν καταστροφολογία. Αν σκεφτούμε λίγο τι έχουμε ακούσει αυτά τα 3 τελευταία χρόνια, είχαμε ακούσει ότι το 2016 θα έρθει ο κόφτης. Μετά ο κόφτης θα ερχόταν το 2017. Μετά δεν θα μπορούσαμε ποτέ να κλείσουμε τις αξιολογήσεις. Μετά το επιχείρημά τους ήταν ότι τελικά δεν θα κλείσει το πρόγραμμα, αλλά θα υπάρχει επιστοληπτική γραμμή στήριξης. Και μέχρι και πριν από λίγο καιρό ακόμα υπερασπιζόντουσαν ότι οι περικοπές για τις συντάξεις θα προχωρήσουν. Εδώ όμως, πέρα από την απλή παρατήρηση ότι η Νέα Δημοκρατία κάνει διαρκώς καταστροφολογικές παρατηρήσεις, προβλέψεις που πέφτουν διαρκώς έξω, υπάρχει και ένα πολιτικό ερώτημα, ένα βαθιά πολιτικό ερώτημα. Τι είναι αυτό το οποίο οδηγεί τη Νέα Δημοκρατία για την αντιπολίτευση σε αυτή την ανάγκη? Για ποιο λόγο η Νέα Δημοκρατία μας κάνει αυτή τη συγκεκριμένη αντιπολίτευση? Και νομίζω ότι υπάρχει ένας πολύ βασικός όρος, τον οποίο πρέπει να τον αναδείξουμε εμείς το επόμενο διάστημα, και πρέπει να τον αναδείξουμε γιατί η μάχη που έχουμε μπροστά μας, πέρα από όλα τα άλλα, είναι και μια μάχη καθαρά προγραμματική. Αυτός ο λόγος είναι ο εξής. Όποτε η Νέα Δημοκρατία αναγκάζεται να μιλήσει προγραμματικά, όποτε αναγκάζεται να πει για το ποιες είναι οι προτάσεις της, είτε στην οικονομία, είτε στα εργασιακά, είτε στα ζητήματα της εκπαίδευσης, είτε στα ζητήματα της συνταγματικής αναθεώρησης, το πολιτικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας συναγωνίζεται, αν όχι δεν ξεπερνά, αυτό του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Το πολιτικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι ένα πραγματικό μνημόνιο για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, ένα μνημόνιο για τους εργαζόμενους, για τον κόσμο της εργασίας και για την νεολαία. Το είδαμε αυτό στο τι προτείνει και πώς αντιλαμβάνεται τα ζητήματα της εργασίας. Το είδαμε αυτό στο τι προτείνει στη συνταγματική αναθεώρηση, όπου ζητά συνταγματική κατοχήρωση της λογικής του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού ως ένα από τα κομμάτια ακραίας νεοφιλελεύθερης λογικής που ζητάει να αποτυπωθεί στο Σύνταγμα. Το είδαμε αυτό με το τι προτείνει για τη δημόσια εκπαίδευση, για την ανώτατη εκπαίδευση, για τα πανεπιστήμια και μια σειρά από άλλα ζητήματα τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε το επόμενο διάστημα. Άρα με αυτή την έννοια, όπως δεν ήταν δεδομένο το ότι θα καταφέρει μια ελληνική κυβέρνηση να ολοκληρώσει το πρόγραμμα, και όχι απλά να το ολοκληρώσει, αλλά να το κάνει με τον καλύτερο τρόπο που της δίνει δυνατότητα από εδώ και πέρα να κλείσει μια σειρά από πληγές, και αυτή η διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει, ό,τι δηλαδή έχει αναφερθεί στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό μέχρι το τέλος της χρονιάς, θα έχει ψηφιστεί από την Ελληνική Βουλή, και αυτό είναι, αν θέλετε, και ένα κρίσιμο κομμάτι στο πώς χτίζεται η αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος. Πέρα από αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι και η πορεία από εδώ και πέρα δεν είναι δεδομένη. Και ξέρετε, ίσως είναι πάρα πολύ καλό στη δημοκρατία ο κόσμος να έχει επιλογές. Είναι πολύ σημαντικό στη δημοκρατία ο πολίτης να αισθάνεται ότι μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε ανταγωνιστικά και αντιπαραθετικά πολιτικά σχέδια. Η δημοκρατία στην Ευρώπη έχει πληρώσει το γεγονός
ότι οι παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις τόσο της Σοσιαλδημοκρατίας όσο και των Λαϊκών Κομμάτων ταυτίστηκαν τόσο πολύ μέσα στο νεοφιλελεύθερο πλαίσιο που αυτό δημιούργησε ένα τεράστιο πολιτικό κενό για το οποίο εκμεταλλεύεται αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη η άκρα δεξιά. Με αυτή την έννοια, στις επόμενες εκλογές ο πολίτης θα μπορεί να επιλέξει πάνω σε πολύ διακριτά πολιτικά σχέδια για συγκεκριμένα ζητήματα. Απ' τη μία έχει ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο υπερασπίζεται τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, υπερασπίζεται τα εργασιακά δικαιώματα, υπερασπίζεται την αναβάθμιση του κοινωνικού κράτους μέσα από την επαναφορά του κανόνα μία πρόσληψη για μία συνταξιοδότηση, μία αποχώρηση, υπερασπίζεται μια σειρά από δημοκρατικές και κοινωνικές ελευθερίες και απ' την άλλη έχει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας το οποίο θεωρεί ότι είναι αχρίαστες οι συλλογικές συμβάσεις και προτιμάει τις ατομικές συμβάσεις εργασίας με ό,τι αυτό σημαίνει για τα εργατικά δικαιώματα. Έχει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας που υπερασπίζεται την ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης, το οποίο οι ίδιοι χαρακτηρίσαν ως ασφαλιστικό πινοσέτ με ένα τεράστιο κοινωνικό κόστος. Έχει μια Νέα Δημοκρατία η οποία ζητάει επαναφορά του κανόνα στις προσλήψεις το 5 προς 1. 5 προς 1 σημαίνει ότι για τα επόμενα χρόνια, αν σήμερα είναι δύσκολη η κατάσταση στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στα δημόσια σχολεία, στα δημόσια νοσοκομεία, το 5 προς 1 θα σημαίνει κατάρρευση αυτών των κοινωνικών δομών. Οι μόνοι χώροι στους οποίους θα μπορούν να γίνουν προσλήψεις θα είναι ο στρατός και η αστυνομία, κανένας άλλος. Και έχει και μια Νέα Δημοκρατία η οποία διαρκώς μετασχηματίζεται σε μια ακροδεξιά κατεύθυνση. Διαρκώς μετασχηματίζεται σε μια κατεύθυνση που την ίδια στιγμή που ο αρχηγός της διεκδικεί για τον εαυτό του το ρόλο του φιλελεύθερου, μια σειρά από δημοκρατικά νομοσχέδια τομές όπως τα ζητήματα για την ηθαγένεια των παιδιών που γεννήθηκαν εδώ, των παιδιών μεταναστών που γεννήθηκαν εδώ, η Νέα Δημοκρατία ψήφισε κόντρα σε αυτό το κατά την γνώμη μας πάρα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο για το τι σημαίνει δημοκρατία σε μια χώρα. Οπότε νομίζω ότι αυτά πολύ αδρά αυτομάτως σχηματοποιούν ένα πρώτο σημαντικό κομμάτι σύγκρουσης. Νομίζω ότι το ζήτημα της εργασίας, όπως είπα και πριν, αποτελεί αν όχι το βασικό, ένα από τα βασικά ζητήματα για το πώς αντιλαμβανόμαστε την επόμενη μέρα στην μεταμνημονιακή Ελλάδα. Και επιτρέψτε να αναφερθώ λίγο παραπάνω στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, γιατί συνδυάζεται άμεσα και με την ψήφιση που θα γίνει αύριο στη Βουλή για την μη περικοπή των συντάξεων. Όταν στη διάρκεια της δεύτερης αξιολόγησης η ελληνική κυβέρνηση είχε πει ότι δεν θα κλείσουμε την αξιολόγηση αν δεν κερδίσουμε την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, εκείνη τη στιγμή η αξιωματική αντιπολίτευση χαρακτήριζε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας ιδεοληψία της αριστεράς. Εκείνη τη στιγμή ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έλεγε: εμείς αν ήμασταν στη θέση σας θα παίρναμε τόσα και άλλα τόσα μέτρα, και αυτή η φράση είναι ακριβώς αποτυπωμένη όπως την είχε πει. Και εκείνη τη στιγμή ήταν που λέγανε ότι η ελληνική κυβέρνηση λέει ψέματα, το πρόγραμμα δεν βγαίνει, τα νούμερα της ελληνικής κυβέρνησης δεν βγαίνουν, άρα στην πραγματικότητα τι κάνανε, ταυτιζόντουσαν με τους πιο ακραίους κύκλους των θεσμών, συγκεκριμένα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που αμφισβητούσε την προοπτική της ελληνικής οικονομίας και ζητούσε αυτό το αχρίαστο μέτρο. Τελικά η αξιολόγηση έκλεισε με την παραδοξολογία του 1% του ΑΕΠ αρνητικά μέτρα, 1% του ΑΕΠ θετικά μέτρα. Θυμάστε, ήταν αυτός ο συμβιβασμός ανάμεσα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνούσε με την ελληνική πλευρά ότι δεν χρειάζονται τα μέτρα, τα συγκεκριμένα μέτρα για την περικοπή των συντάξεων, αλλά κέρδισε με μια μεγάλη νίκη για ένα συγκεκριμένο κομμάτι, για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Αύριο λοιπόν, σε ένα μεταμνημονιακό πλαίσιο που έχουν επανέλθει οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας και αυτό σημαίνει πολύ συγκεκριμένα πράγματα για τη ζωή των εργαζομένων, αύριο ακυρώνεται και το μέτρο της περικοπής των συντάξεων. Και αυτό είναι μια στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μια στρατηγική ήττα γιατί πρώτον η Νέα Δημοκρατία είχε επενδύσει στην περικοπή των συντάξεων για μια σειρά από λόγους και στρατηγικούς λόγους, γιατί η υπεράσπισή της για ένα ιδιωτικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης περνάει μέσα από την αποδόμηση του δημόσιου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, αλλά και για καθαρά πολιτικούς λόγους, μικροπολιτικούς λόγους, τακτικής αν θέλετε, γιατί πίστευε ότι μέσα από μια καταστροφή του βιωτικού επίπεδου των συνταξιούχων θα μπορούσε να χτίσει καλύτερα το προεκλογικό της αφήγημα και το πολιτικό της επιχείρημα. Ας επανέλθουμε όμως στο ζήτημα των εργασιακών.
η νεοφιλελεύθερη λογική που εφαρμόστηκε την περίοδο, ειδικά την περίοδο 12 με 14, έλεγε κάτι πολύ απλό. Ότι για να επανέλθει η ελληνική οικονομία σε ένα κομμάτι ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας, για να μπορέσει να υπάρξει ξανά οικονομική ανάπτυξη και να γίνει ένα πιο παραγωγικό και εξαγωγικό, αν θέλετε, μοντέλο, το βασικό πρόβλημα είναι το εργατικό κόστος. Και άρα τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να ελαστικοποιήσουμε τις εργασιακές σχέσεις, πρέπει να μειώσουμε το εργατικό κόστος, πρέπει να κάνουμε όλο αυτό το πλαίσιο, το οποίο σε μία φράση θα λέγαμε εσωτερική υποτίμηση ή υποτίμηση εργασίας. Έχοντας όμως πλέον στοιχεία, γιατί από αυτή την 8χρονη κρίση πρέπει να μάθουμε. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να μην αντλήσουμε τα σωστά δεδομένα και να με μια κριτική ματιά να δούμε αυτή την πείρα. Έχοντας πλέον στοιχεία, αυτό το οποίο αποδεικνύεται με τον πιο επίσημο τρόπο είναι ότι αυτό το επιχείρημα δεν είναι απλά κοινωνικά άδικο, το οποίο είναι προφανές. Δηλαδή, μιλάμε για μια περίοδο στην οποία η ανεργία ακούμπησε σχεδόν, ξεπέρασε το 28%, η ανεργία των νέων ακούμπησε το 60% και ό,τι σήμαινε μετά για τις εργασιακές σχέσεις. Την ίδια περίοδο, οι βασικοί οικονομικοί δείκτες και στο επίπεδο της ανάπτυξης και στο επίπεδο της παραγωγικότητας και στο επίπεδο της ανταγωνιστικότητας είχαν αρνητική πορεία. Άρα, ο βασικός πυρήνας της νεοφιλελεύθερης λογικής για την οργάνωση της εργασίας ήταν λάθος. Και ήταν λάθος, αν μας επιτρεπόταν να το πούμε και μία φράση και για το εξής. Μια χώρα που πιστεύει ότι μπορεί να οικοδομήσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα πάνω στην φτηνή, ευέλικτη και στο τέλος της μέρας κακοπληρωμένη εργασία, πάντα θα χάνει. Και πάντα θα χάνει, γιατί πάντα θα βρίσκεται κάποιος που αυτό μπορεί να το κάνει καλύτερα. Πάντα θα υπάρχει κάποιος που θα πιστεύει ότι θα δώσει ακόμα πιο φτηνή, ακόμα πιο ευέλικτη, ακόμα πιο κακοπληρωμένη εργασία. Και ειδικά σε αυτή τη γεωγραφική περιοχή που βρισκόμαστε, αυτό ήταν πολύ εύκολο να συμβεί και συνέβη. Άρα είναι κρίσιμο το ότι πλέον πηγαίνουμε σε μια τελείως διαφορετική πορεία. Μετά από τις 20 Αυγούστου έχουν ήδη υπογραφεί οι επεκτάσεις για 10 κλαδικές συλλογικές συμβάσεις. Οι δύο βασικές αρχές των συλλογικών συμβάσεων που επανήλθαν ήταν η αρχή της επεκτασιμότητας για τις κλαδικές συμβάσεις. Δηλαδή, μια σύμβαση που υπογράφεται σε ένα κλάδο γίνεται υποχρεωτική για όλο τον κλάδο, αποκτά την ισχύ νόμου. Και η δεύτερη πολύ κρίσιμη αρχή, η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί, όταν έχει σε ισχύ μια κλαδική σύμβαση μέσα σε επιχειρησιακό επίπεδο, να πάει ένας εργοδότης και να υιοθετήσει μια χειρότερη σύμβαση. Όταν έχεις διαφορετικές συμβάσεις, πάντα ισχύει ο όρος, ο καλύτερος όρος για τους εργαζόμενους. Και να σας δώσω μόνο ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα για το τι σημαίνει με συγκεκριμένους οικονομικούς όρους αυτό για χιλιάδες εργαζόμενους. Στον κλάδο των ξενοδοχείων, που πλέον έχει επεκταθεί κλαδική σύμβαση, αυτή η σύμβαση προβλέπει ως εισαγωγικό μισθό για την κατώτατη κατηγορία τα 780 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ένας νέος εργαζόμενος 24 ετών που μέχρι πριν από λίγους μήνες δούλευε με τον υποκατώτατο των 511, πλέον αυτός ο άνθρωπος αμείβεται με 780 ευρώ. Και νομίζω ότι αυτό είναι η καλύτερη απόδειξη για το τι σημαίνει μια καινούρια αντίληψη για τις εργασιακές σχέσεις. Δεύτερη κρίσιμη παρατήρηση εδώ όμως, δεν μπορούμε να σταθούμε απλά στη φράση επαναφορά, ειδικά στις εργασιακές σχέσεις. Και δεν μπορούμε να σταθούμε στη φράση επαναφορά, γιατί και προ-κρίσης υπήρχε μια ολόκληρη γενιά ανθρώπων που ήταν αόρατη στην εργασία. Είτε αυτό αφορούσε κυρίαρχα τους νέους, τους μετανάστες, τις γυναίκες, μια γενιά ανθρώπων που ζούσανε την κρίση πριν φτάσουμε στο γενικευμένο μοντέλο αποδιάρθρωσης των εργασιακών σχέσεων. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο είναι που χρειάζεται όχι απλά να μιλήσουμε για επαναφορά δικαιωμάτων που χάθηκαν τα χρόνια της κρίσης, αλλά πρέπει να δούμε πώς οικοδομούμε ένα καινούριο πλαίσιο συνολικής προστασίας και για αυτές τις κατηγορίες. Και ίσως εδώ ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία που έχουμε χρησιμοποιήσει από την πρώτη στιγμή ήταν η επιθεώρηση εργασίας. Ένα εργαλείο το οποίο φάνηκε πάρα πολύ αποτελεσματικό, γιατί στο τέλος της μέρας ακόμα και η καλύτερη εργατική νομοθεσία αξίζει όσο αξίζει ο ελεγκτικός σου μηχανισμός. Έχουμε καταφέρει αυτά τα χρόνια να έχουμε μειώσει την αδήλωτη εργασία στους κλάδους υψηλής παραβατικότητας από το 20% στο 12% με βάση τα περσινά στοιχεία, και όλα δείχνουν ότι φέτος θα είναι ακόμα πιο χαμηλά, κάτι που είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Για πρώτη φορά έχουμε θεσπίσει ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο για το χρόνο της υπεροριακής εργασίας, δηλαδή για το ζήτημα της υποδηλωμένης και όχι απλά της αδήλωτης εργασίας, και ένα πολύ ισχυρό προστατευτικό πλαίσιο στις εργολαβίες. Και ίσως είναι χαρακτηριστικό ότι αν υπήρξαν δύο ζητήματα στα οποία ο ΣΕΒ, πέρα από την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, έκανε μια
ευθεία σύγκρουση με το Υπουργείο Εργασίας. Αυτή η σύγκρουση ήταν στο ζήτημα του χρόνου εργασίας και στο ζήτημα της προστασίας των εργολαβικών εργαζόμενων. Κατανοώ ότι μπορεί σε κάποιον, όταν μιλάμε ακόμα για μια οικονομία με τα μεγέθη της ανεργίας που βρίσκεται σήμερα, το ζήτημα του χρόνου της εργασίας να φαίνεται μια μικρή λεπτομέρεια ή μια πολυτέλεια. Αλλά πιστέψτε με, δεν είναι καθόλου έτσι για τις ζωές χιλιάδων εργαζομένων. Και δεν είναι καθόλου έτσι για τις ζωές χιλιάδων εργαζομένων, όχι μόνο σε παραδοσιακούς κλάδους της επισφάλειας, όπως μπορεί αυτό να ήταν η εστίαση και ο επισιτισμός, αλλά και σε πολύ πιο συστημικούς κλάδους, όπως οι τράπεζες. Η παραβίαση του χρόνου εργασίας είχε μετατραπεί σε κανόνα. Ίσως το πιο ακραίο παράδειγμα που έχουμε ζήσει από την εμπειρία μας στο Υπουργείο Εργασίας ήταν το παράδειγμα που σε έναν μόνο έλεγχο, σε ένα κεντρικό υποκατάστημα, βρήκαμε περισσότερους από 200 εργαζόμενους να δουλεύουν σε μη δηλωμένο ωράριο, κάτι το οποίο οδήγησε στο πρόστιμο 1,6 εκατομμύρια. Ποτέ δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι σε τέτοιους εργασιακούς χώρους, τη στιγμή που μπαίνει η επιθεώρηση εργασίας, θα βγάζουν τους εργαζόμενους από τις σκάλες κινδύνου από διπλανά κτίρια. Τα έχουμε ζήσει ακόμα και αυτά. Άρα στο ζήτημα της προστασίας του εργαζομένου, γιατί στο τέλος της ημέρας κυρίως για μας είναι προστασία του εργαζομένου και όχι απλά, που είναι πολύ κρίσιμο, σημαντική πόρη από την ίδια την κοινωνική ασφάλιση, νομίζω ότι αυτή τη μάχη έπρεπε να τη δώσουμε και νομίζω ότι προχωράμε με καλό τρόπο. Και το τρίτο κομμάτι που ολοκληρώνει αυτό το πρώτο σκέλος της παρέμβασης στα εργασιακά είναι η παρέμβαση στον κατώτατο μισθό. Η παρέμβαση στον κατώτατο μισθό με δύο τρόπους. Πρώτον, την κατάργηση του υποκατώτατου μισθού, δηλαδή την κατάργηση της ρατσιστικής ηλικιακής διάκρισης, να ορίζεται ένας διαφορετικός μισθός για τους νέους ανθρώπους έως 25 χρόνων, κάτι το οποίο δεν απόδωσε, δηλαδή ούτε είχε κάποια οικονομική αποτελεσματικότητα, πέρα από την καταφανή κοινωνική αδικία που έχει. Και το δεύτερο κομμάτι, με την σαφέστατη αύξηση στον κατώτατο μισθό, κάτι το οποίο θα γίνει μέσα στο 2019. Τα δύο επόμενα σκέλη στο ζήτημα της προστασίας της εργασίας, γιατί νομίζω σε μία φράση θα μπορούσαμε να πούμε εργασία με δικαιώματα, αλλά και δικαίωμα στην εργασία. Και δικαίωμα στην εργασία σημαίνει καταπολέμηση της ανεργίας. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο ότι με βάση τα τελευταία στοιχεία, από το 2014 έχουμε καταφέρει να μειώσουμε την ανεργία για κάτι περισσότερο από 7 μονάδες. Με βάση τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ, η ανεργία στη χώρα ήταν στο 18,6%. Είναι σίγουρα ένα ποσοστό το οποίο δεν επιτρέπει πανηγυρισμούς, γιατί το 18,6% είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός, και όπως είχε πει και ένας άνθρωπος σε μία εκδήλωση, ότι μπορεί εσείς να μιλάτε για αριθμούς και ποσοστά που αυξάνονται, μειώνονται κτλ., αλλά αυτός που είναι άνεργος είναι 100% άνεργος. Και άρα αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κοινωνικό ζήτημα που πρέπει να δουλευτεί το επόμενο διάστημα, και ήδη δουλεύεται με μια σειρά από προγράμματα και στοχευμένες παρεμβάσεις που γίνονται από το Υπουργείο Εργασίας. Εδώ όμως το κρίσιμο, και είναι κρίσιμο και για το λόγο που θα εξηγήσω σε λίγο, είναι ότι δεν μιλάμε απλά για μείωση της ανεργίας, μιλάμε για αύξηση της απασχόλησης. Από το 2014 έως σήμερα έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 300.000 καθαρές θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, και μάλιστα η αναλογία στο κομμάτι πλήρης μερική απασχόληση παραμένει στο 70-30. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει ότι οι αρνητικές εξελίξεις της περίοδου 12-14 πλέον έχει φρενάρει το αποτέλεσμα που είχαν, γιατί ήταν πιο θετικό το αποτύπωμα στην πλήρη και μερική απασχόληση. Έχει φρενάρει το αποτέλεσμα αυτών των αρνητικών εξελίξεων, και έτσι το επόμενο διάστημα θα μπορέσουμε να το αντιστρέψουμε. Και ίσως το πιο κρίσιμο κομμάτι που έχει βοηθήσει πάρα πολύ η προοπτική με την καταπολέμηση της ανεργίας και την αύξηση της απασχόλησης ήταν και τα αποτελέσματα στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Το 2015, όταν εκλέχτηκε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, παρέλαβε ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης το οποίο, μετά από 12 οριζόντιες περικοπές, είχε 1,1 δις έλλειμμα. Νομίζω ότι είναι παγκόσμια πρωτοτυπία κάποιος να έχει καταφέρει να κάνει 12 οριζόντιες περικοπές και να παραδώσει ένα σύστημα με 1,1 δις έλλειμμα, και την ίδια στιγμή και 400.000 απλήρωτες συνταξιοδοτικές οφειλές. Ήδη από πέρσι ο ενιαίος φορέας κοινωνικής ασφάλισης έχει καταφέρει να είναι πλεονασματικός. Υπάρχει αναλογιστική μελέτη που δείχνει ότι έχουμε ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης το οποίο είναι βιώσιμο μέχρι το 2060, και αυτό είναι μια νίκη, αν θέλετε, όχι για μια κυβέρνηση,
δεν είναι νίκη μιας πολιτικής παράταξης, είναι κάτι κρίσιμο, είναι μια σημαντική υποδομή για μια ολόκληρη κοινωνία, το ότι πλέον έχεις καταφέρει και έχεις κερδίσει τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού σου συστήματος, και άρα από εδώ και πέρα οι όποιες παρεμβάσεις γίνονται είναι παρεμβάσεις με θετικό χαρακτήρα, είναι παρεμβάσεις για να αντιμετωπίσουν όντως ανοιχτά ζητήματα, όντως αδικίες που υπάρχουν, όντως μια σειρά από ανοιχτές πληγές. Σε κάθε περίπτωση όμως, από εδώ και πέρα έχουμε την πολυτέλεια, αν θέλετε, να προχωράμε σε αυτή την κατεύθυνση. Το ζήτημα της εργασίας, όπως είπα όμως και εισαγωγικά, κατά την γνώμη μου συνδέεται άμεσα και με το ζήτημα της δημοκρατίας. Κατανοώ ότι σε κάποιον μπορεί αυτή η διατύπωση να φανεί λίγο ακραία, ότι μπορεί να φανεί λίγο υπερβολική. Αλλά πιστεύω ότι αν δούμε λίγο πιο ψύχρεμα συνολικά την ευρωπαϊκή εικόνα, συνολικά που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ποια είναι η πολιτική συγκυρία όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ευρώπη, νομίζω ότι κατανοούμε ότι βρισκόμαστε σε μια όντως αρκετά ακραία συγκυρία, αντιμέτωποι με φαινόμενα που πριν από μερικά χρόνια θα μας φαινόντουσαν αδιανόητα. Τουλάχιστον από τη δικιά μου μεριά, για να είμαι ειλικρινής, αν πριν από μερικά χρόνια κάποιος μου έλεγε ότι στη Γερμανία η δεύτερη δημοσκοπικά πολιτική δύναμη θα ήταν μια δύναμη η οποία θα μίλαγε ανοιχτά προς υπεράσπιση του τι έκαναν οι Γερμανοί στρατιώτες στον πρώτο και στο δεύτερο παγκόσμιο, αναφέρομαι στο AfD, θα το θεωρούσα μια ακραία εξέλιξη. Και όμως αυτή είναι η εξέλιξη την οποία αντιμετωπίζουμε τώρα. Και αν πάμε μερικά χρόνια πίσω, θα δούμε ότι στην πραγματικότητα το πρώτο εργασιακό μνημόνιο εφαρμόστηκε στη Γερμανία και εφαρμόστηκε μάλιστα από μια κυβέρνηση σοσιαλδημοκρατών, ήταν η μεταρρύθμιση του Σρέντερ το 2003, μια μεταρρύθμιση η οποία ελαστικοποίησε πάρα πολύ τις εργασιακές σχέσεις και όξυνε πάρα πολύ τις κοινωνικές ανισότητες. Να σας δώσω μόνο ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, αν πάρουμε τον δείκτη ανισότητας, μισθολογικής ανισότητας σε μια γερμανική επιχείρηση συγμένη στον χρηματιστηριακό δείκτη DAG, το 1990 ένα στέλεχος αμοιβόταν 14 φορές περισσότερο από ότι ένας απλός εργαζόμενος, το 2000 το ίδιο στέλεχος αμοιβόταν 24 φορές περισσότερο από ότι αυτός ο εργαζόμενος, και σήμερα αυτό το στέλεχος αμοιβεται 54 φορές παραπάνω από ότι αυτός ο εργαζόμενος. Με αυτή την έννοια, τι θέλω να υπερασπιστώ? Θέλω να υπερασπιστώ το ζήτημα δημοκρατία, εργασία, κοινωνικές ανισότητες συγκροτεί ένα τρίγωνο πάνω στο οποίο πρέπει να δουλέψουμε όχι μόνο σε επίπεδο Ελλάδας, αλλά και σε επίπεδο συνολικά Ευρώπης. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο είναι πάρα πολύ σημαντικές και κρίσιμες οι παρεμβάσεις που γίνονται και στα θεσμικά κομμάτια. Στα θεσμικά κομμάτια, όπως είναι η συνταγματική αναθεώρηση, δεν είναι τυχαίο ότι πριν από μερικές μέρες στη Βουλή, στην αντίστοιχη επιτροπή, ο Βαγγέλης Βενιζέλος, πιθανότητα εκφράζοντας όχι μόνο ένα κομμάτι του κινήματος αλλαγής, αλλά και πιθανές σκέψεις μέσα στη Νέα Δημοκρατία, εκβίασε ότι αν δεν προχωρήσετε στην αναθεώρηση του άρθρου 16, δεν ψηφίζουμε για την αναθεώρηση του άρθρου για την ευθύνη υπουργών. Αυτό είναι ένας καθαρός θεσμικός εκβιασμός απέναντι στο πώς θα προχωρήσει ή όχι η αναθεώρηση, και στην πραγματικότητα είναι ακριβώς ένας θεσμικός εκβιασμός για να κατοχυρώσει ότι δεν θα αλλάξει το άρθρο που λέμε άρθρο περί ευθύνης υπουργών. Στην πραγματικότητα είναι άρθρο μη ευθύνης υπουργών. Μόνο και μόνο αυτός ο λόγος θα ήταν αρκετός για να προχωρήσουμε στη συνταγματική αναθεώρηση πέρα από όλα τα άλλα θεσμικά ζητήματα. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο είναι πάρα πολύ κρίσιμες και οι αλλαγές που προώθησε αυτή η κυβέρνηση στα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι πάρα πολύ κρίσιμες οι αλλαγές για μια σειρά από λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί με πολύ κρίσιμους πόρους, μόνο από το πρόγραμμα του Φιλόδημου, το οποίο ξεκίνησε με 500 εκατομμύρια και έχει φτάσει, θα κλείσει τη χρονιά με 1,8 δις, μια σειρά από δήμοι πανελλαδικά αποκτούν πολύ σημαντικές υποδομές και η τοπική αυτοδιοίκηση, ξέρετε, είναι το πρώτο κύτταρο το οποίο μπορεί να βοηθήσει την... αποτελεί το πρώτο κύτταρο για τις επαφές του πολιτικού συστήματος με τον πολίτη και το πώς αυτή η σχέση προχωράει. Σε μια σειρά από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχουν δοθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά αν θέλετε και στο κομμάτι της στήριξης των εργαζομένων. Θυμόμαστε περίπου πριν από 1,5 χρόνο όταν προχώραγε η μεγαλύτερη προκήρυξη που έχει γίνει για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού τα τελευταία χρόνια για τους πάνω από 8.000 εργαζόμενους κυρίως για την καθαριότητα στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
μια προκήρυξη που προχώρησε με πολύ μεγάλη σύγκρουση, γιατί και μέσα στην τοπική αυτοδιοίκηση ένα μεγάλο κομμάτι δημάρχων που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία προσπάθησε να δώσει μάχη για να περάσει καθαριότητα στον ιδιωτικό τομέα, να περάσει καθαριότητα στους εργολάβους, με ό,τι αυτό θα σήμαινε και για την ποιότητα των εργασιακών σχέσεων, αλλά και για την ποιότητα της παροχής του συγκεκριμένου, της συγκεκριμένης υπηρεσίας απέναντι στους πολίτες. Αλλά ίσως το πιο κρίσιμο, κατά τη γνώμη μου, το οποίο θα έχει και έναν παιδευτικό δημοκρατικό ρόλο το επόμενο διάστημα, είναι το γεγονός ότι ψηφίστηκε επιτέλους η απλή αναλογική στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η απλή αναλογική αποτελεί μια βαθιά θεσμική τομή και για το πολιτικό σύστημα κεντρικά, αλλά και για την τοπική αυτοδιοίκηση. Αναγκάζει το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων να μιλήσουν προγραμματικά, αναγκάζει να τοποθετηθούν συγκεκριμένα πάνω σε μια σειρά από ζητήματα και πάνω σε αυτά τα ζητήματα να προκύψουν πολιτικές συγκλήσεις ή πολιτικές αντιπαραθέσεις. Σπάει μια λογική του ο νικητής τα παίρνει όλα, σπάει μια λογική όπου βλέπουμε δημοτικές αρχές που μπορεί να είναι άνθρωποι που στον πρώτο γύρο είχαν πάρει 20 και 22% και να γίνονται μια δημοτική αρχή με 60% μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ανοίγει όλο το πλαίσιο για τη δημοκρατική συζήτηση και στις ομάδες πολιτών, ανοίγει πολύ περισσότερο το πλαίσιο για το πώς πλέον ψηφίζεται ο προϋπολογισμός σε ένα Δήμο και δίνει συνολικότερα όλο το θεσμικό πλαίσιο που έχει φτιάξει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, δίνει συνολικότερα τη δυνατότητα για μια πιο αναπτυξιακή και μια πιο δημοκρατική κατεύθυνση στους Δήμους. Τελευταία φράση, το είπα και εισαγωγικά, επιλέγω να επιστρέψω ξανά σε αυτό. Το ζήτημα της δημοκρατίας νομίζω ότι είναι ένα από τα βασικά ζητήματα που έχουμε την επόμενη περίοδο μπροστά μας. Και το ζήτημα της δημοκρατίας είναι ένα από τα βασικά ζητήματα, γιατί οι αρνητικοί μετασχηματισμοί που ζήσαμε μέσα στην κρίση δεν αφορούν απλά τη Χρυσή Αυγή. Δεν αφορούν απλά, δηλαδή, τη γέννηση ενός καθαρά ακροδεξιού νεοναζιστικού μορφώματος. Αυτοί οι αρνητικοί μετασχηματισμοί έχουν πιάσει δυστυχώς το σύνολο του παλιού πολιτικού συστήματος. Πριν από μερικά χρόνια θα ήταν αδιανόητο ένα κεντρικό στέλεχος μια σοσιαλδημοκρατικής δύναμης να τοποθετείται για τη Χρυσή Αυγή με τη φράση «αποτελεί ένα αυθεντικό λαϊκό κίνημα». Θα ήταν αδιανόητο για ένα τέτοιο στέλεχος να κάνει αυτό που έγινε με τη διαπόμπευση των οροθετικών γυναικών που έκανε ο κύριος Λοβέρδος. Θα ήταν αδιανόητο ο ίδιος άνθρωπος να βρίσκει δικαιολογίες, οι ίδιοι άνθρωποι να βρίσκουν δικαιολογίες για Καλάσνικοφ οπλισμένα τα οποία πυροβολήσανε σε γειτονική χώρα και την ίδια στιγμή για 2 μήνες να κανιβαλίζουν έναν ανθώο άνθρωπο που δολοφονήθηκε στο κέντρο της Αθήνας. Θα ήταν αδιανόητο όλο αυτό το σύστημα να ζητάει μια σκληρή αντιμεταναστευτική πολιτική, μια σκληρή πολιτική ενάντια, μια σκληρή πολιτική που ταυτίζεται μόνο στα ζητήματα νόμου και τάξης. Και δυστυχώς ή ευτυχώς αυτή τη μάχη για τη δημοκρατία πρέπει να τη δώσουμε μαζί με τη μάχη για τη βελτίωση των υλικών συνθήκων, για την τεράστια κοινωνική πλειοψηφία και για τον κόσμο της εργασίας. Πρέπει να προχωρήσουμε μαζί σε αυτές τις δύο μάχες και είμαι αισιόδοξος ότι πραγματικά σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να πετύχουμε και στις δύο αυτές μάχες και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια πολύ καλύτερη μέρα για την ελληνική κοινωνία. Ευχαριστώ πολύ.